Να συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Γιώργο Λάμπρου. Είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Απεντομόσεων Μειοκτονιών Ελλάδος. Και θα πείτε τώρα στο μαγκαζίνο πώς σας ήρθε να συνδεθείτε και να ανοίξετε ένα τέτοιο θέμα. Θα σας απαντήσω γιατί. Γιατί επικρατεί πανικό στη Γαλλία με τους σκοριούς. Στο προσκήνιο βγαίνει και το ερώτημα αν υπάρχουν περιστατικά θέαση των μικροσκοπικών αυτών εντόμων και στην Ελλάδα. Και αυτό αφορά τις συζητήσεις που γίνονται, καθώς έχουμε ολοένα και αυξανόμενες θεάσεις κοριών στη Γαλλία, με τα τοπικά μέσα ενημέρωση να κάνουν λόγο για γενικευμένη επιδημία. Έχουν παντού κοριού στη Γαλλία. Φιλοξενήθηκε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΣΕΑΜΕ, ο κ. Λάμπρου, ο οποίος και αναφέρθηκε στα περιστατικά που σημειώνονται στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας με τους κοριούς. Και επειδή επικρατεί αυτός ο πανικός και είμαι βέβαιος ότι στα νοικοκυριά όλοι θα θέλανε να γνωρίζουν τι γίνεται με τους σκοριούς, έχει ενδιαφέρον να συζητήσουμε μαζί του και να μας πει αν θα έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα ή αν ήδη έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα στην Ελλάδα και βέβαια πώς αντιμετωπίζονται. Κύριε Λάμπρου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, τώρα, κύριε Πιέρο. Θα μας φοβήσετε, θα μας φοβήσετε ή θα μας ηρεμήσετε, περιμένω να ακούσω. Για πείτε μας. Όχι, όχι, καθησυχαστικός θέμα. Πάντα καθησυχαστικός είμαι. Πρακτικά μιλάμε για ένα αιμομυζητικό έντομο, το οποίο μεταφέρεται κυρίως με τις αποσκευές, δηλαδή ένα έντομο το οποίο έχει την τάση να προτιμά εινώδεις ή μάλινες επιφάνειες, θα κρυφτεί μέσα σε αποσκευές και κάποιος ταξιδιώτης εν αγνία θα το μεταφέρει σε ενδιάμεση στάση του ή στον τελικό του προορισμό. Κατ' ουσίαν λοιπόν, εν αγνία του, ο ταξιδιώτης θα το μεταφέρει στο πλοίο, στο αεροπλάνο, λεωφορείο, τρένο, άρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ακόμα και στο κατάλημα που θα διαμείνει, σε ξενοδοχείο ή ακόμα μπορεί να είναι στρατιώτης σε κάποιο στρατόπεδο, ας πούμε. Ή επίσης θα έχουμε δει πολλούς κοριούς και σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, οι οποίοι θα είναι τον ίδιο τρόπο ακριβώς. Πρακτικά ο κοριός μπορεί να εμφανιστεί οπουδήποτε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Πώς καταλαβαίνουμε την παρουσία του? Γίνεται αντιληπτός συνήθως από τα τσιμπήματα στο δέρμα, δηλαδή σε πιο πολλές περιπτώσεις που ακούμε δύσκολα θα μας πει κάποιος είδα ένα έντομο, παρακαλώ αναγνωρίστε το ώστε να δούμε εάν είναι επιβλαβές ή όχι. Συνήθως κάποιος αντιλαμβάνεται τσιμπήματα, κάνει κάποια έρευνα στο χώρο του και βλέπει σημάδια τα οποία παραπέμπουν σε κοριό. Εκεί λοιπόν απευθύνεται σε ειδικό και αυτή είναι η σωστή πρακτική. Εσείς βλέπετε αυξημένους τους κοριούς στην Ελλάδα, δηλαδή έχετε περισσότερα παράπονα, σας καλούν περισσότερο στα σπίτια ή στις επιχειρήσεις? Ναι, τους θερινούς μήνες που είναι αυξημένη κίνηση, η ροή τουριστών, ναι, έχουμε αυξημένη ζήτηση. Με τις βαλίτσες έρχονται δηλαδή κανονικά? Ακριβώς, έρχονται με τις βαλίτσες, ακριβώς. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα έντομο ταξιδευτής. Ένα έντομο λοιπόν το οποίο κινείται ανεμπόδιστα σε οποιαδήποτε χώρα, σε οποιαδήποτε μέρος, στο πιο ακριβό ξενοδοχείο, στο πιο φθηνό κατάλημα, δεν υπάρχουν περιορισμοί. Τι μπορούν να κάνουν οι νοικοκυρές, τι πρέπει να έχει υπόψη ο ιδιώτης? Σε καμία περίπτωση, επαναλαμβάνω, δεν πρέπει να γίνεται αλόγιστη χρήση χημικών. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πάμε να προμηθευτούμε ένα ή περισσότερα εντομοκτώνα για να κάνουμε καθολικούς ψεκασμούς στο χώρο που μένουμε, σε επιφάνειες που θα κουμπίσει στο δέρμα μας. Γιατί τα βιοκτώνα, τα ντομοκτώνα, ναι, μεν έχουν την επιθυμητή δράση του έντομου, αλλά δεν πάβουν λόγω των εγγενών ιδιωτήτων τους να έχουν κάποιους κινδύνους όταν γίνεται η χρήση τους εκτός έγκρισης για τον άνθρωπο, το περιβάλλον και τα ζώα. Άρα είναι πάρα πολύ βασικό να ακολουθούμε τις οδηγίες. Έχουμε πάντα κατά νου ότι είναι ένα έντομο το οποίο θα κάνει φωλιές σε δυσπρόσιτα σημεία. Άρα θέλει εξονυχιστικό έλεγχο στο σπίτι. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο μας έχουν στελέχη τα οποία έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία στο κομμάτι αυτό και μπορούν να συμβουλέψουν νοικοκυριά, ιδιώτες και επιχειρήσεις θέμα αυτό. Λοιπόν. Σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος πανικού ακόμα. Οι εικόνες στη Γαλλία είναι σοκαριστικές όντως. Αυτό που εμείς ξέρουμε, πρέπει να ξέρουμε, είναι ότι είναι κάτι που λύνεται με ορθές πρακτικές, χωρίς να θέτουμε την υγεία μας σε κίνδυνο. Και ας ελπίσουμε ότι θα μείνουμε μακριά από εμάς, κύριε Λάμπρου, να σας ευχαριστήσουμε.